Γιατί πολλές φορές κυκλοφορούσαν προφητείες και κυκλοφορούν και στην εποχή μας γνήσιες και μη, κυρίως ψεύτικες. Εδώ στα χρόνια της τουρκοκρατίας ένας αρχιμανδρίτης, για καλό σκοπό το έκανε, Θεόκλητος Πολίδης, το 1751 περίπου έγραψε κάτι προφητείες ψεύτικες του Αγαθαγγέλου. Τις ξέρετε, τις έχετε ακουστά, προφητείες του Αγαθαγγέλου, οι οποίες κυκλοφορούν και σήμερα ακόμη. Έτσι. Και έγραψε εκεί, δήθεν ότι αυτές τις έγραψε ένας Αγαθάγγελος Ιερώνυμος που ζούσε το 1279 στην Μεσίνη της Ιταλίας, της Σικελίας. Έτσι. Και λέει εκεί μέσα προφητείες, θα γίνει αυτό, θα γίνει εκείνο. Και οι άλλοι που τα διαβάζανε μετά όταν κυκλοφόρησε αυτό το βιβλίο, έβλεπαν ότι όλα επαληθεύθηκαν. Βρε, κοίταξε, το 1279 έζησε αυτός και όλα αυτά που έχουν γίνει μέχρι την εποχή μας επαληθεύθηκαν. Άρα πραγματικές προφητείες. Μα δεν γράφτηκαν αυτές οι προφητείες το 1279, γράφτηκαν το 1751. Και όλα όσα γράφαν μέσα, έτσι, τα ήξερε αυτός που τα έγραψε. Ξέρουμε το όνομά του, ξέρουμε ποιος το έγραψε. Και όμως αυτές οι προφητείες του Αγαθαγγέλου ακόμη και σήμερα κυκλοφορούν. Εκεί μέσα λέχθηκε και ότι το ξανθό γένος θα ελευθερώσει τους Έλληνες, το ξανθό γένος, και μάλλον ο Θεόκλητος Πολίδης εννοούσε τους Γερμανούς, γιατί είχε φιλίες με τους Γερμανούς. Ζούσε στη Γερμανία, ζούσε στην Δρέσδη και στη Λειψία. Όταν έγραψε τον Αγαθάγγελο, ζούσε στη Λειψία της Γερμανίας. Λοιπόν, μάλλον τους Γερμανούς, επειδή είχε πιάσει φιλίες και περίμενε από αυτούς να βοηθήσουν, μετά το εκμεταλλεύτηκε η Κατερίνη η Μεγάλη της Ρωσίας και παρουσίασε ότι το ξανθό γένος είναι οι Ρώσοι. Οι Ρώσοι δεν ξανθοί, είναι κοκκινομάλιδες, έτσι. Δεν είναι ξανθό γένος οι Ρώσοι. Αλλά από τότε έχει επικρατήσει, συνέχεια όλες οι ελπίδες των Ορθοδόξων Ελλήνων στρέφονται στους Ρώσους, οι οποίοι ποτέ δεν μας βοήθησαν. Μόνο κακό μας κάνανε. Και τότε το 1770, αφού ξεσήκωσαν τους Έλληνες επανάσταση, μετά τους εγκατέλειψαν να σφαγιαστούν. Έτσι. Όχι, ποτέ δεν βοηθήσανε οι Ορθόδοξοι Ρώσοι. Μην λέμε ανοησίες. Έτσι. Αλλά οι Ορθόδοξοι Έλληνες συνέχεια τις ελπίδες τους δεν τις έχουν στο Χριστό, στους ισχυρούς Ορθοδόξους λαούς. Τέλος.